Άντζελα. Έχει εκτός από ωραία λαμπερή εμφάνιση και πολύ ωραία λαμπερά κοσμήματα φτιάξει. Και σαν αυτά που φοράς και εσύ σαν σήμερα. Σαν αυτά που φοράω εγώ σήμερα που μου έχει δώσει να φορέσω. Κάνουμε και την άμεση διαφήμιση. Γεια σου λοιπόν εδώ και στο όρθιο. Και σου πάνε και πάρα πολύ κοιμού. Δεν θέλω λοιπόν, να... Εγώ θέλω πριν τα δούμε, ναι. Πριν τα δούμε, θέλω να μου πεις πώς σου ήρθε να κάνεις κοσμήματα. Ωραία. Λοιπόν, εγώ γενικότερα από μικρή είχα μια πολύ μεγάλη αγάπη με τους αγγέλους. Ναι. Πάντα λοιπόν πίστευα στους αγγέλους, πίστευα ότι έχουν μια διαρκή προστασία προς τους ανθρώπους. Όχι λόγω ονόματος. Πάρ' το και έτσι. Ναι. Δηλαδή σε μικρή ηλικία είχα ένα χαϊδευτικό που με λέγανε πάντα Angel. Angel, mm-hmm. Angel, Angel. Δεν το λέγανε γιατί βαριόντουσα, δεν το ναι. λέγανε γιατί αισθανόσαν καλύτερα με αυτό. Ό,τι και να ήταν λοιπόν, εγώ το πήρα αυτό. Συζήτησα λοιπόν με έναν σχεδιαστή που είναι και πολύ καλός μου φίλος, ναι. ο οποίος τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η συνεργασία με μένα. Mm-hmm. Και του είπα λοιπόν τις ιδέες μου, του είπα ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ να τιμήσω όλο αυτό, αλλά να το βγάλουμε με ένα πολύ ωραίο τρόπο προς τα έξω. Γι' αυτό και τα σχέδιά σου έχουν σχέση με όλα αυτά. Έχουν σχέση με όλο αυτό. Να, μεταξύ, έχει και λίγο τα φτερά, ιστορία. Να σου πω λίγο. Ναι, βεβαίως. Και αυτό και αυτό που φοράς εδώ. Έχει λοιπόν λίγο ιστορία. Τι. Ότι έχουν τρία στοιχεία τα κοσμήματα. Τα κοσμήματά μου έχουν το σταυρό, έχουν το φτερό και έχουν και το σπαθί. Πάνω λοιπόν στο όνομά μου ή στο όνομα ναι. του άγγελου, το Angel by Stratis, έτσι είναι η συλλογή. Το σπαθί γιατί. Έχει λοιπόν ένα σπαθί. Το σπαθί λοιπόν είναι ότι ο άγγελος μάχεται για το G, το αρχικό λοιπόν της λέξης ναι. Gate, για τις πύλες του παραδείσου. Άρα μάχεται λοιπόν ο άγγελος για το καλό τι της ωραία, ανθρωπότητας. Τι ωραία. Από την ιδέα. Άλλη λέμε ότι ένα ρητό, ότι ο διάβολος ας πούμε mm-hmm. ήταν ένας έκτοτος άγγελος, ο οποίος πιστεύει ότι κάποια στιγμή θα ξαναγίνει. Αυτό είναι το ρητό μας. Λοιπόν, θέλω να μας δείξεις ναι. λίγο αυτά εδώ, που είναι τι. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι μόλις το ρητό που σου είπα, mm-hmm. έτσι, αυτό εδώ είναι ένα μαντίλι το οποίο έχουμε ναι. βάλει πάνω το στοιχείο του σπαθιού. Ναι. Το βάζουμε λοιπόν το μαντίλι από κάτω. Στο ίδιο ναι, βεβαίως. Από κάτω βάζουμε λοιπόν το ναι. μαντίλι. Δείχνουμε μια διαφορετική ιδέα. Mm-hmm. Το οποίο είτε το δένουμε με αυτόν τον τρόπο, είτε βάζουμε ένα πολύ ωραίο καρφιτσάκι. Και κατευθείαν ναι. το έχουμε λοιπόν σαν μαντίλι με το και στοιχείο. Φοριέται έτσι, και φοριέται εδώ. Αυτό λοιπόν, αν δεν θέλει το μαντίλι στο χέρι, μπορεί να βγει. Ναι. Έτσι. Και παίρνουμε λοιπόν το άλλο το στοιχείο, το μαντίλι το πιο μακρύ, mm-hmm. το οποίο μπορεί να φορεθεί. Μπορώ να τους το βάλω πάνω της, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να φορεθεί λοιπόν με αυτόν τον τρόπο και να περαστεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Mm-hmm. Και να το κάνουμε γραβάτα. Γραβάτα. Με ένα πολύ ωραίο σακάκι, mm-hmm. το οποίο θα είναι με αυτόν τον τρόπο. Θα φαίνεται λοιπόν η γραβάτα ή μπορούμε να το κάνουμε μαντίλι, το οποίο θα βγει ναι. και θα φορεθεί με αυτόν τον τρόπο. Τώρα σου κάνω πολλά, αλλά θέλουμε να Styling. Δείξουμε λίγο διαφορετικές ιδέες ότι τα κοσμήματά μας και μπαίνει και μπορεί να μαντίλι είναι ακριβώς. Και μετά είναι και η μπαντάνα. Αυτό λοιπόν ναι, που ναι. είπες εσύ, με μπαντάνα, φοριέται λοιπόν και αυτό εδώ. Έτσι, ή μπορεί να φορεθεί ναι. στο χέρι εδώ, ή μπορεί να φορεθεί στο κεφάλι. Mm-hmm. Γεγονός είναι ότι μπορούμε να τα φορέσουμε με πάρα πολλούς τρόπους. Υπάρχει λοιπόν το λευκό μαντίλι με τα λογότυπα, mm-hmm. υπάρχει το μαύρο που βρίσκεται κάτω. Ωραία. Έχουμε κοντά μας... Λοιπόν, να δούμε και τα... Αυτό και την αντρική συλλογή. Αυτή δεν είναι, είναι μόνο αντρική. Ναι, είναι σε βαλιέ, το οποίο το φοράει ο άντρας, είτε στο κέντρο του δαχτύλου, είτε βέβαια πλάι, αναλόγως ναι. με το πώς τον βολεύει. Να σου πω, τη φωτογράφηση την καμπάνια σου, κάνατε φωτογράφηση με το Στέλιο το Ροκό. Ναι. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι ο Στέλιος ήρθε αφιλοκερδός στη συγκεκριμένη δουλειά. Γιατί ένα μέρος των κοσμημάτων θα πάει σε γεροκομείο. Mm-hmm. Έχω μια ευαισθησία λοιπόν. Γενικά για τους γέροντες. Οπότε ήρθε έτσι, λοιπόν, τίμησε την κατάσταση αυτή. Βγάλαμε μια πάρα πολύ ωραία φωτογράφηση. Ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο. Δεν έχει βγει ακόμα πουθενά. Αυτό εδώ είναι αντρικό ή γυναικείο. Και γυναικείο. Είναι unisex. Ναι, και γυναικείο. Και έχεις και αυτά εδώ που είναι πάρα πολύ αυτά εδώ λοιπόν. Επίσης, που είναι ένα μακρύ, ένα μακρύ, κοντό. Ένας μακρύ σταυρός και ένα κοντό. Ναι. Το οποίο το φοράει λίγο, είναι λίγο πιο ροκ mm-hmm. Το στυλ. Και όλα αυτά από εδώ εκεί τα πέρα κρέμαστα. Και κλασικό και κλασικά κομμάτια. Υπάρχουν σούβλες πάλι. Στο ίδιο στυλ, το ροκ. Σούβλα. Δηλαδή, λόγω, έτσι, λόγω Πάσχα, όχι. Όχι, περάσαμε το Πάσχα. Κανονικά ναι. το βγάζουμε το, mm-hmm. το κομμάτι αυτό, το σπάν ναι. φοριέται σαν σούβλα. Και φαίνεται από λοιπόν, πίσω. Το όνομα με τρομάζει λίγο, το σκουλαρίκι ωραίο είναι όμως. Νομίζω ότι τίποτα δεν πρέπει να φοβόμαστε, αλλά έχουν να κάνουν
με λοιπόν, κάτι και πολύ εδώ, ας πούμε, σε αυτό εδώ που φοράω, που το φοράς και εσύ σε μαύρο, τώρα έχει μπλεχτεί λίγο εδώ, αλλά το βλέπουμε, έχει και το σταυρό με το G. Να πούμε λοιπόν ότι τι είναι το υλικό. Το υλικό είναι ασήμι, επιχρυσωμένο, επιπλατινωμένο, με πολύτιμους λίθους, όπως είναι το μαύρο διαμάντι, το ρουμπίνι, το σμαράγδι και το ζαφύρι. Αυτό το λευκό λοιπόν που βλέπεις εδώ είναι σμάλτο, όπως και το δικό μου, σε μαύρο. Σε μαύρο σμάλτο. Αλλά στην ουσία δεν μιλάμε για φω, μιλάμε για κοσμήματα τα οποία έχουν πολύτιμους λίθους, είναι επιχρυσωμένα, είναι επιπλατινωμένα, έχουν ασήμ και γενικότερα μαζί με αυτά εμείς κάνουμε και ένα αρωματάκι, το οποίο είναι και αυτό μέσα στη συλλογή. Το έχεις ψάξει πολύ, ε! Το έχουμε ψάξει πολύ γιατί και ο στρατής αλλά και εγώ δεν θέλαμε να βγάλουμε μία συλλογή η οποία απλά να υπάρχει στην αγορά. Θέλαμε να κάνουμε μία συλλογή που να κάνει εντύπωση. Που υπάρχει και σε λευκό και σε μαύρο. Γενικά όλα αυτά βγαίνουν σε λευκό και σε μαύρο. Λευκό, μαύρο, ασήμι. Ναι. Αυτό εδώ, ας πούμε. Και αυτό τώρα πού τα βρίσκει κανείς, αν θέλει. Είναι στην Ερμού 36, στην εταιρεία μας που λέγεται Voi Jewelry. Είναι στον 4ο όροφο. Ναι. Υπάρχει το site που λέγεται voijewelry.gr. Α, μπαίνεις μέσα. Ναι, ναι, ναι. Είναι και e-shop. Μπαίνει μέσα στο Angel by Stratis στη συλλογή, γιατί και ο ίδιος ο σχεδιαστής έχει μια δική του συλλογή. Μπαίνει λοιπόν μέσα, βλέπει τα χρώματα, βλέπει το ποσό. Και παίρνει τηλέφωνο. Και από ό,τι μου έχεις πει, είναι και σε καλές τιμές. Βεβαίως, είναι σε καλές τιμές. Και με την επιχρήσωση και με μη πολύτιμους και πολύτιμους. Και γενικότερα χρειάζεται και πάρα πολύ μεγάλος κόπος για να φτιαχτεί το συγκεκριμένο κόσμο, διότι εμείς είμαστε όλοι Έλληνες που τα φτιάχνουμε, δεν τα στέλνουμε στο εξωτερικό. Εμείς βοηθάμε την ελληνική αγορά, βοηθάμε τους καλλιτέχνες εδώ και προσπαθούμε με τον καλύτερο τρόπο να είναι και φτηνό αλλά και να μην χρειάζεται να το αλλάζουμε από Κίνα. Εγώ να πω τώρα, Άντζελα, ότι τηλεοπτικά πρώτη φορά τα βλέπει το κοινό. Έτσι είναι, είναι πρώτη φορά τα βγάζω, γι' αυτό και έχω και λίγο άγχος να υποθούν σωστά. Ελπίζω αλλά, να σου κάνουμε καλό ποδαρικό εμείς τώρα. Και εγώ σε εσάς, δηλαδή δεν το συζητώ. Έτσι στο επιχείρημά σου αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλό τάξιδα, καλές δουλειές. Θα πάρεις και σε ένα κόσμο από μένα, με πολύ μεγάλη αγάπη, ότι επιλέξεις είναι δικό σου. Άμα είναι από αγάπη, θα το πάρω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.